Γεια σας! Να είμαστε και πάλι που The Balloon Point. Καλώς ήρθατε! Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και αυτό το βίντεο και πάμε να συνεχίσουμε το αερόστατό μας. Έχουμε τελειώσει με το καλάθι. Όπως βλέπετε, έχω βάλει μέσα δύο αρκουδάκια και για να τα στηρίξω έχω βάλει ένα σκαμπό. Άνετα λοιπόν σε αυτό το μέγεθος, μπαίνει μέσα στο καλάθι ένα σκαμπό. Και ή στολίζουμε με κάτι τέτοιο, καθώς επίσης μπορούν να καθίσουν και παιδάκια να φωτογραφηθούν. Είναι άνετο κάθισμα για μικρά παιδάκια. Μπορεί επίσης να μείνει πολύ μεγάλο μαξιλάρι και να μπουν πάνω παιδάκια ή μπορούν να κάτσουν μέσα όρθια. Είναι πολύ ωραίο φωτοβούθ. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το πάνω μέρος. Το πάνω μέρος είναι μία μπάλα οργανική, σαν αυτή που έχουμε κάνει στο βίντεο νούμερο 4, μόνο που είναι σε μεγαλύτερο μέγεθος και έχει λίγο διαφορετική τεχνική η κάλυψή της. Τι σημαίνει αυτό? Έχω κάνει την κλασική μπάλα με 12 μπαλόνια link φουσκωμένα στις 11 ίντσες. Έχω δέσει σε κάθε κόμπο μπαλόνι κατασκευής δημιουργώντας διαδοχικά τρίγωνα. Το βλέπετε, έχω καλύψει λοιπόν όλη την μπάλα με τα τρίγωνα που κάναμε και σε εκείνο το βίντεο και τώρα ξεκινάμε να ντύσουμε την επιφάνεια της μπάλας. Αυτό που κάνουμε είναι στη μέση του λάστιχου να βάλουμε δύο μπαλόνια 12 φουσκωμένα στις 6 ίντσες και τις γνωστές τριάδες στις 3,5, 4,5 και 5,5 ίντσες. Πάμε, μία τριάδα την στερεώνουμε το ζευγάρι το μεγάλο που βάλαμε και δεξιά και αριστερά θα προσθέσουμε άλλες δύο τριάδες. Αυτό σε κάθε λάστιχο. Μία. Και άλλη μία. Έτσι. Όπως βλέπετε έχω παίξει με όλα τα αγορίστικα χρώματα και έχω βάλει και λίγο λάμψη, λίγο ασημί και λίγο μπριγιάν. Έτσι λοιπόν θα πάω να γεμίσω όλη την μπάλα. Πάμε λοιπόν.
έτοιμο πάρκος. Πάμε να την στερεώσουμε επάνω στις αλουμινόβλητες. Έτοιμο το αερόστατό μας. Γκράντε, έτσι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Λουρεν για τα τέλεια μπαλόνια και για τις αλουμινόβλητες και για τα υλικά για αυτό το όμορφο βίντεο. Περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας.